Πρεμέρα για τον Ολυμπιακό στη φάση των ομίλων του Europa League και τελικά τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Η αναμέτρηση τελείωσε με τον Ολυμπιακό να χάνει στο γήπεδό του ήττα 3-2 από τη Φράιμπουργκ. Σε ένα παιχνίδι που ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, στο οποίο το σκορ ήταν 1-2, ο Ολυμπιακός αδίκησε 100-0 τον εαυτό του. Πολύ απλά διότι είχε διπλάσιες τελικές, είχε παραπάνω κατοχή μπάλας, είχε πολλές κλασικές ευκαιρίες, είχε δύο χαμένα τετ-α-τετ και από δύο λάθη στην άμυνα, ένα του Φέρε στη φάση του 0-1 και την κακή αντίδραση του Ρέτσου καθυστερής του πρώτου ημιχρόνου όταν επέπεσε πέναλτι για το 1-2, βρέθηκε να είναι με την πλάτη στον τοίχο. Η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός αυτό το παιχνίδι κόντρα στη Φράιμπουργκ, αν θυμηθούμε τι είχε γίνει ένα χρόνο νωρίτερα, παρουσία σημάδια βελτίωσης. Είναι σαφώς μια ομάδα η οποία πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά παρόλα αυτά δεν έχει καταφέρει να βρει ακόμα τη χημεία, την ομοιογένεια και τα στοιχεία τα οποία χρειάζεται να έχει για να μπορέσει να κάνει το βήμα παραπάνω. Κόντρα σε μια γερμανική ομάδα η οποία έχει τον ίδιο κορμό εδώ και αρκετά χρόνια, έχει συνοχή, έχει ομοιογένεια, έχει χημεία. Αυτά τα λάθη στοιχίζουν και σε αυτό το επίπεδο στοιχίζουν πάρα πολύ. Αν ο Ολυμπιακός, ειδικά στις δύο μεγάλες ευκαιρίες που είχε στο μάτς, στο πρώτο ημίχρονο, στο 6 με τον Ελκαμπή και στις καθυστερήσεις του πρώτου χρόνου τον Μασούρα, είχε σκοράρει, θα είχε βρεθεί μπροστά στο σκορ και θα μπορούσε να έχει δώσει μια εντελώς διαφορετική εικόνα στη συνέχεια της αναμέτρησης, γιατί θα ήταν αλλιώς τα δεδομένα αν ήταν μπροστά, αν είχε το προβάδισμα δηλαδή. Βεβαίως, αυτό το πρώτο ημίχρονο υπάρχει μια φάση στην οποία και ο Ολλανδός διαιτητής ο Λίτγουντ αλλά και ο Βαρίστας ο Ρούπερτι έχουν πάει για βρούβες. Είναι η φάση του 18, όταν ο Σάλαϊ έχει χτυπήσει με τον αγώνα στο ημιγλίο της περιοχής Φράιμπουργκ τον Έζε. Ο Αργεντινός μέσος τραυματίστηκε, δεν μπορεί να συνεχίσει, αποχώρησε με κάταχμα στη μύτη και παρόλα αυτά ο Ολλανδός διαιτητής δεν έδωσε ούτε το φάουλ. Μια φάση που φτάνει ακόμα και στα όρια της κόκκινης κάρτας, γιατί είναι ένα πολύ άγαρμο χτύπημα από τον παίχτη της Φράιμπουργκ. Όμως ούτε ο Ολλανδός διαιτητής, ούτε ο συμπατριώτης του Βαρίστας τον κάλεσε να κάνουν on-field review της φάσης και να την εξετάσουν και πάλι. Δεν ήταν όμως αυτό που καθόρισε το αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό. Δεν ήταν αυτό το στοιχείο το οποίο έφερε την ήττα. Ο Ολυμπιακός έχει πληρώσει, όπως είπαμε, στο πρώτο ημίχρονο τα ατομικά λάθη των αμυντικών του. Όμως έχει πληρώσει συνολικά στο match και τα λάθη στην επίθεση, γιατί τόσες πολλές ευκαιρίες χαμένες κόντρα σε μια γερμανική ομάδα δεν γίνεται. Η Φράιμπουργκ στο πρώτο ημίχρονο πήγε στα αποδυτήρια με 2-1, έχοντας ουσιαστικά μία τελική από λάθος του Ολυμπιακού. Αλλά την έκανε γκολ. Ο Ολυμπιακός είχε τις ευκαιρίες και τις πατάλησε. Το ίδιο και στο δεύτερο ημίχρονο. Και όταν λοιπόν ήρθε η ώρα, γίνεται το 2-2 με το δεύτερο γκολ του Ελκαμπή. Εκεί ο Μαρτίνεθ κάνει, για κατά τη γνώμη μας και δικιά μου, ειδικά ένα λάθος. Είναι κάτι που το συζητήσαμε στο Ρεντάρουμε. Ήταν λάθος λοιπόν η αλλαγή του Φορτούνη, του παίκτη που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ δημιουργικά. Και με την είσοδό του έχει βοηθήσει πολύ και τον Ποντένση, ο οποίος μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο και ήταν αρκετά κινητικός. Εκεί λοιπόν ο Ολυμπιακός ήταν σαν να κόπηκε στη μέση. Στο φινάλε του μάτς, από μια στατική φάση, οι Γερμανοί έδειξαν ότι είναι πολύ επικίνδυνοι, πέτυχαν το 2-3 και έφυγαν νικητές από τον Πειραιά. Ο όμιλος είναι δύσκολος. Το θετικό για τον Ολυμπιακό είναι ότι η West Ham, αν και βρέθηκε πίσω στο σκόρ από την Μπάτς Κατόπολα στο Λονδίνο, γύρισε το παιχνίδι, πήρε την νίκη. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής που θα δώσει ο Ολυμπιακός Σερβία είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα καθορίσει αν ο Ολυμπιακός θα μείνει ζωντανός στο κυνήγι μίας εκ των δύο πρώτων θέσεων ή αν μετά θα μπλέξει. Γιατί αν ξεκινήσει με δύο ήττες σε δύο παιχνίδια, τότε ξεκάθαρα ο μοναδικός στόχος που θα μπορεί να στοχεύσει θα είναι η τρίτη θέση που οδηγεί στο Conference League. Ο κόσμος του Ολυμπιακού έδωσε βροντερό παρόν στο Καραϊσκάκη, όθησε την ομάδα, στο φινάλι τη χειροκρότησε και νομίζω σε τελική ανάλυση αυτό είναι ένα κέρδος για τον Diego Martínez και τους παίκτες. Το γεγονός δηλαδή ότι ο κόσμος, παρότι ήρθε ήττα από τους Γερμανούς, έφυγε χειροκροτώντας την ομάδα, αναγνωρίζοντας την προσπάθειά της, και σίγουρα αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για τη συνέχεια, γιατί ο Ολυμπιακός ακόμα κτίζεται, είναι μια νέα ομάδα. Πολλοί νέοι παίκτες δεν έχουν μπει καλά μέσα στο rotation του προπονητή και είναι σίγουρο τα καλύτερα έρχονται.